γιατί όπως είπε η κυρία Ζαχαράκη πριν στον κύριο Τζανακόπουλο, όχι μάλλον ο κύριος Δένδιας το είπε στον κύριο Τζανακόπουλο, δεν είπατε ένα συγχαρητήρια καταρχήν στη Νέα Δημοκρατία, περιμένετε το τελικό αποτέλεσμα και να μας πείτε πώς το εκτιμάτε αυτό το πρώτο αποτέλεσμα που έχουμε από το Exit Poll, εάν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει ριζική ανατροπή. Και τι εξελίξεις θα δημιουργηθούν με δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, εάν αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης ή όχι. Καταρχήν, να συνοηθούμε για το εξής. Τα exit poll, λόγω και των τεχνολογικών εξελίξεων, έχουν μια χρησιμότητα από τις 3 το μεσημέρι που αρχίζουν και γίνονται διαρροές, μέχρι τις 8.30 περίπου το βράδυ, ναι, όπου αρχίζουμε και έχουμε έτσι μια αξιόπιστη εικόνα αποτελεσμάτων. Άρα, αυτοί που είμαστε και στα πάνελ από τις 7 μέχρι τις 9, είμαστε και λίγο αδικημένοι, διότι καλούμεθα να κάνουμε σχόλια επί των exit poll. Ναι, αυτό θυμάμαι, είναι αλήθεια. Αλλά... θέλω να θυμίσω το εξής και στο τραπέζι. Γι' αυτό σας ρώτησα αν περιμένετε ανατροπή. Να την κάνουμε λίγο έτσι, λίγο, ναι, να βάλουμε λίγο αλατοπίπερο. θυμάμαι το Σεπτέμβριο του 2015, ναι, ότι τα exit poll δίνανε μια μισή μονάδα διαφορά. Δηλαδή, οι ίδιες εταιρείες με την ίδια μέθοδο πέσαν έξω 5,5 μονάδες προς το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ελπίζετε ότι θα κερδίσετε απόψε? Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η διαφορά θα είναι μικρότερη. Καθίστε κύριε Κλαμάνη να το δούμε. Επειδή μιλήσατε για λατοπίπερο, διαβάζω μία δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου που έχει, ναι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι τα exit poll είναι σαν τα λουκάνικα, δεν ξέρεις τι βάζει κανείς μέσα. Πάρα πολύ καλά το είπε. Πάρα πολύ καλά το είπε. Όχι, εμείς δεν αμφισβητούμε. Η πραγματικότητα τα έχει αμφισβητήσει δύο φορές το παρελθόν. Τσακαλώτος γράφει πάντα με τη συνέχεια. Η πραγματικότητα δύο φορές στο παρελθόν. Δεν είναι τίποτα, περιμένουμε και μία ωρίτσα, διότι μου ζητάτε αυτή τη στιγμή καλώς ένα σχόλιο. Άλλο σχόλιο θα κάνω αν η διαφορά είναι 3 μονάδες ή 2 μονάδες, άλλο σχόλιο θα κάνω, σωστό, αν είναι 7, έτσι δεν είναι? Με τον κύριο Τσακαλώτο λοιπόν, συμφωνείτε? Απολύτως. Mm-hmm. Και μάλιστα νομίζω ότι υπάρχουν και ζητήματα στον τρόπο διεξαγωγής των δημοσκοπήσεων, τα οποία η δημοσκοπική κοινότητα πρέπει να τα δει. Διότι δεν έχω ακούσει να έχει γίνει μία σοβαρή συζήτηση επί των μεθόδων. Και έχουμε μείνει με τις συγγνώμες που ακούσαμε το 2015. Ναι. Αυτό είχε συμβεί. Άρα περιμένουμε λίγο τα αποτελέσματα και θα δούμε. Τώρα, νομίζω ότι το κεντρικό χαρακτηριστικό βεβαίως είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι φαίνεται και από τις δύο εκτιμήσεις, θα έχει συγκεντρώσει περισσότερους ψήφους. Αλλά έχουμε μία ανασύσταση ενός διπολισμού, ενός δικομματισμού, ο οποίος καταγράφει ποσοστά τα οποία δεν είχαμε συνηθίσει κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά. Δηλαδή, από τις εκλογές οι οποίες ήταν ριζικά διαφορετικές του 2012, όπου πραγματικά το πολιτικό σύστημα πέρασε σε μια καινούρια φάση, έχουμε αυτή τη στιγμή μια ανασύσταση ενός νέου διπολισμού, ο οποίος νομίζω ότι στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές θα πάρει και πάρα πολύ πιο έντονα προγραμματικά χαρακτηριστικά, τα οποία μερικώς κρύφτηκαν. Τώρα, για το δικό μας ποσοστό. Εμείς, όπως γνωρίζει και όλος ο κόσμος, και δημοσιογράφοι και πολιτικοί, mm-hmm, και οι πάντες, είχαμε υποστεί πάρα πολύ σοβαρές πιέσεις. Την περίοδο που δεν είχαν κλείσει τα μνημόνια, δεν είχαμε καταφέρει την αναδιάρθρωση του χρέους. Επικρέμονταν η επίλυση του ζητήματος με τη Βόρεια Μακεδονία. Κλείνοντας αυτή η περίοδος, πήραμε πρωτοβουλίες σε δύο επίπεδα. Στο πολιτικό επίπεδο, με το άνοιγμα που κάναμε στις δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, συγκροτώντας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και βεβαίως πρωτοβουλίες στο επίπεδο της οικονομικής πολιτικής, οι οποίες έδωσαν και το αποτέλεσμα που διαφαίνεται. Κατά τη γνώμη μου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει το αν όριο των προβλέψεων των exit poll δύο φορές στο παρελθόν, θα το σπάσει και σήμερα και νομίζω αργότερα θα είμαστε και σε θέση να συζητήσουμε πολύ πιο συστηματικά. Κυρία Ζαχαράκη, να ξέρω ότι θέλετε να φύγετε και εγώ έχω παρακαλέσει όλο αυτό να γίνεται live και ο floor manager να έρθει εδώ και να σας βοηθήσει να φύγετε. Εγώ είμαι διατεθειμένη πάντως να βοηθήσω. Τα λέω αυτά γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτές οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται ζωντανά, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Λοιπόν, το λέω και στο control, το λέω και εδώ κάτω, και να καλησπερίσω τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη και να καλησπερίσω